Πάμε σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μόλις 8 εκατομμύρια πληθυσμό αναμένεται να έχει η χώρα μας το 2050. Εάν συνεχιστούν, σύμφωνα με έρευνα, οι σημερινοί ρυθμοί γεννήσεων, η αβέβαιη οικονομική κατάσταση κάνει πολλά νέα ζευγάρια ιδιαίτερα διστακτικά για την απόκτηση παιδιού. Είναι λίγο δύσκολο σαν απόφαση να πάρουμε και εγώ και η γυναίκα μου την απόφαση να κάνουμε παιδί λόγω μισθών, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο 32χρονος Γιώργος παντρεύτηκε την αγαπημένη του το καλοκαίρι. Άνοιξε σπίτι, άνοιξε και μαγαζί με την ελπίδα ότι θα πάει καλά και τα οικονομικά του θα του επιτρέψουν να κάνει οικογένεια. Έχει τους συνδυασμούς σου, αν θα μπορείς να το επεξελθείς τα έξοδα που θέλει ένα νέο παιδί, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Αλλά μπροστά στην ευτυχία πιστεύω ότι το οικονομικό είναι λίγο κάτι που δεν πρέπει να μας κρατάει πίσω. Χαμηλή μισθή, λογαριασμοί, έξοδα. Όλα αυτά σκέφτονται τα νέα ζευγάρια και δυσκολεύονται να πάρουν την απόφαση να κάνουν παιδιά. Επιδόματα πάνω απ' όλα, βοήθεια στις γυναίκες πιο πολύ. Θέσεις στα νηπιαγωγεία, από ό,τι ξέρω και βρεφικούς, ότι είναι πολύ μετρημένες θέσεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάποιο παιδί μέσα σε βρεφικό σταθμό. Και να υπάρχει πιο πολύ λίγο κατανόηση ότι λίγο παραπάνω γονική άδεια. Ο βιοπορισμός πλέον είναι λίγο δύσκολος, άρα το σκέφτεσαι. Στα 8 εκατομμύρια θα συρρυκνωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της μητρότητας. Καλώς κακώς ένα παιδί φυσικά θέλει αγάπη για να μεγαλώσει, αλλά θέλει και υλικά αγαθά, θέλει πολλά, τα οποία δυστυχώς όπως είναι οι δουλειές πλέον, δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι δύσκολη καιρή πλέον. Υπάλληλος σε φούρνο η Λένα, οικονομικά ανεξάρτητη. Στα 36 της χρόνια και έχοντας ένα καλό σύντροφο, αισθάνεται έτοιμη να αποκτήσει παιδί. Δεν κρύβει όμως την ανησυχία της για το αν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Δυσκολευόμαστε βέβαια οικονομικά πώς θα εξελιχθεί η πορεία για οικογένεια κτλ. Θέλεις όμως να κάνεις. Εννοείται θέλω. Αν υπάρχει οικονομική άνεση, γιατί όχι.